Μία κωμωδία επίκαιρη όσο ποτέ, μία ανελαίτη σάτυρα της διαφθοράς χωρίς τόπο και χρόνο. Ο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην Αθήνα, ταξιδεύει με προορισμό το θέατρο Φρουρίου Καβάλας. Πρόκειται για μία συμπαραγωγή του θεατρικού οργανισμού Ακροπόλ και του ΔΥΠΕΘΕ Βέρειας που θα παρουσιαστεί στο θέατρο Φρουρίου Καβάλας την Τετάρτη 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο του 56ου Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου. Η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου Βαγγελάτου, με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Γιώργο Αρμένη να κρατούν τους πρωταγωνιστικούς. Ρόλους. Εδώ έχουμε μια κωμωδία, σε πρώτο επίπεδο μια κωμωδία η οποία αποδεικνύεται να είναι πάρα πολύ αστεία από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι δοκιμασμένο το έργο από το Μάρτιο στο Θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα και ήδη στο μεγαλύτερο μέρος της περιοδίας που έχουμε διανύσει. Συμβαίνουν τα εξής καλά. Έχουμε τη χαρά να παίζουμε σε μια κωμωδία η οποία λειτουργεί ως κωμωδία, δηλαδή επιτελεί το σκοπό του να διασκεδάσει άμεσα το θεατή, και το κάνει αυτό. Αυτό το λέω εγώ επειδή συνήθως εγώ παίζω σε έργα ρεπερτορίου, σε τραγωδίες ή σε δράματα και δεν παίρνω τη χαρά του να συμμετέχω σε μια κωμωδία. Είναι λοιπόν μια πολύ αστεία παράσταση η οποία επιτελεί τον εξής σκοπό. Λέει κάτι παρηγορητικό για μας τους Έλληνες νομίζω σήμερα. Μιλώντας για τη διαφθορά σε μια τσαρική πόλη, σε μια επαρχιακή πόλη της Τσαρικής Ρωσίας, μιλώντας για τους κρατικούς λειτουργούς, τους πολιτικούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι, διαπλεκόμενοι, τεμπέληδες, χαραμοφάιδες και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που συναντάει κανείς πολύ συχνά στους ανθρώπους που ασκούν εξουσία, αισθάνεται νομίζω, αφού γελάσει και διασκεδάσει, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι χαρακτηριστικά που ενέσκυψαν στους Έλληνες και την πολιτική τους εξουσία τώρα, το 2013, αλλά είναι δυστυχώς ελαττώματα της ανθρώπινης φυλής που υπήρχαν στην Τσαρική Ρωσία. Υπάρχουν στη Δημοκρατική Ελλάδα του 2013 και θα υπάρχουν δυστυχώς και στο μέλλον. Δεν υπάρχει δηλαδή εποχή κατά την οποία ο επιθεωρητής, στο μέλλον έστω, θα είναι ανεπίκαιρος. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω στο... μέσα στο Καστρό. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Κάποτε με είχαν πάει από εκεί κοντά για πατσά. Από εκεί και πέρα τώρα θα προσπαθήσω να πάω για θέατρο. Θα ψάξω σήμερα να το βρω για να μπορέσω να το γνωρίσω αύριο. Και να ευχαριστήσω το Θοδωρή για τα καλά του λόγια, τον Κωνσταντίνο που πράγματι είναι μια γενιά πολύ πολύ νεότερη από μένα. Εγώ πάω προς το κλείσιμο, ο Κωνσταντίνος είναι... Όχι, είναι στα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ηλικία για μια πολύ ωραία στιγμή για ένα ηθοποιό να ερμηνεύσει μεγάλους ρόλους. Είναι άξιος καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή, ξέρει να παίξει την κωμωδία που ο ίδιος λέει πρώτη φορά δοκιμάζεται, αλλά είναι μαέστρος πλέον της κωμωδίας. Και έτσι πράγματι, για να μην σας ταλαιπωρώ, έχουμε μια παράσταση πολύ δροσερή και πολύ όμορφη από το Σπύρο τον Ευαγγελάτο, που έχει κάνει και τη μετάφραση και τα σκηνικά είναι του Γιώργου του Πάτσα, τα κουστούμια είναι του Γιάννη του Μιντζικόφ, η μουσική είναι του Νίκου του Αναστασόπουλου. Και έχουμε μια πλειάδα ηθοποιών πάρα πολύ καλή. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι είμαι πολύ ευτυχής που είμαι στην Καβάλα για πολλωστή φορά. Η πρώτη μου φορά ήταν το 1980 που είχα έρθει με τον Κατράκη και έπαιξα στον Τα, εδώ στην Καβάλα. Και από τότε κάθε καλοκαίρι με το Εθνικό Θέατρο έρχομαι με τραγωδίες ή με έργα του Αριστοφάνη. Και πραγματικά εδώ έχω ζήσει πολύ ευτυχισμένες στιγμές. Και με τον Κωνσταντίνο, όταν είχαμε έρθει με τον Υπόλυτο, ο Κωνσταντίνος έκανε τον Υπόλυτο και εγώ τον Αγγελιαφόρο, σε ένα κατάμεστο θέατρο. Στο Θέατρο Φιλίππων και άπειρες άλλες φορές. Είμαι πολύ ευτυχισμένος όταν έρχομαι εδώ.